Συγχαρητήρια για την νίκη, συγχαρητήρια για την πρόκριση. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα μετά από αυτή την ανατροπή? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δείξαμε πραγματικά τι αξίζουμε και πλέον κοιτάμε μόνο το μάτι της γυναίκας. Τι σας είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας στο ημίχρονο και βγήκε η ομάδα έτσι διαφορετικά στο δεύτερο μέρος και έκανε την ανατροπή? Μας είπε να μην έχουμε νευρικότητα, να ηρεμήσουμε, να μπουν τα σουτ, να βρούμε ρυθμό από την άμυνα και πραγματικά πιστεύω μίλησε με μεγάλη εμπειρία και έτσι όπως έπρεπε και τον ακούσαμε σε μεγάλο βαθμό και κάναμε αυτή την ανατροπή. Την ώρα που τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο και πήγε να ξεκινήσει το τέταρτο, είχατε συνειδητοποιήσει ότι αφήσατε τη Μονακό στους 2 πόντους μόνο? Εκείνη την ώρα ξέρεις, σε παρασύρει λίγο το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να το είχαμε πει στον πάγκο λίγο πιο πριν. Αλλά πιστεύω ότι εκεί η Μονακό λίγο δεν περίμενε τέτοια αντίδραση. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα και βγάζουμε τέτοια ενέργεια για ρυθμό. Έχεις κάποια προτίμηση για ομάδα στο τελικό? Γιατί πάνω. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού προς το γήπεδο. Περιμένουμε, εντάξει, ήταν πληθυντικός. Περιμένουμε την Κυριακή περισσότερο κόσμο και πάμε όλοι μαζί με ενέργεια και παλμό για τον τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.